Γεια σας αγαπητοί φίλοι, όπως σας έχουμε αποκαλύψει πριν από καιρό, η Ελλάδα ενισχύεται ανάμεσα στα άλλα και με 4 UAV Patroller, τα οποία είναι εξαιρετικά για το Αιγαίο αλλά και για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. 4 παίρνει η χώρα μας να επιχειρήσουν μαζί με τα Pegasus 2 Block 1, τα Iron Heron που έχουμε από το Ισραήλ, τα Sperber τα παλαιότερα γαλλικά, και φυσικά αναμένονται κάποια στιγμή και τα ελληνικά. Έρχεται το πλήρωμα του χρόνου πρώτα για τον Αρχίτα, την άνοιξη που μας έρχεται. Σε κάθε περίπτωση αυτά μπορούν να είναι και οπλισμένα. Δεν νομίζω ότι απαγορεύεται να έχει η Ελλάδα οπλισμένα drones. Έχει φτιάξει και δικό της το Σάρισα με loitering munition περιφερόμενα πυρομαχικά εχμή. Τέλος πάντων και τα Patroller μπορούν να φέρουν κατευθυνόμενες ρουκέτες των 68mm. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση. Πάντως, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γαλλικού Υπουργείου Άμυνας, το μη επανδρωμένο αεροσκάφος UAV Patroller της Safran έκανε την πρώτη επιτυχημένη του πτήση στις 6 Φεβρουαρίου αυτού του μήνα. Σύμφωνα με την ίδια γαλλική πηγή, το τακτικό drone με εμβέλεια 150 χιλιόμετρων και μέγιστο ύψος πτήσης 6 χιλιόμετρα κατάφερε με συνδυασμένες προσπάθειες του τεχνικού τμήματος του στρατού ξηράς της Γαλλίας, της Γενικής Διεύθυνσης Εξοπλισμών και του κολοσσού Safran να κάνει την πρώτη του επιτυχημένη πτήση. Έτσι ξεκινάει η εξαντλητική σειρά δοκιμών, ούτως ώστε να παραδοθεί τόσο στις γαλλικές ένοπλες δυνάμεις όσο και στις ελληνικές. Η σύμβαση από την Ελλάδα και τη Γαλλία έχει υπογραφεί τον Ιούνιο της περασμένης χρονιάς. Σε κάθε περίπτωση αυτό θα μπορέσει οπωσδήποτε να μας δώσει καλύτερη εικόνα στο Αιγαίο. Έχει πιστοποίηση αξιοπλοείας τύπου Stana 4671 του ΝΑΤΟ σαν μη επανδρωμένο αεροσκάφος πτέρυγας πάνω από 150 κιλά. Είναι μεγάλο το αεροσκάφος αυτό, δεν είναι από τα μικρά. Είναι κατηγορίας μεσαίου υψομέτρου, μεγάλης αντοχής mail, πετά μέχρι τα 16.000 πόδια σύμφωνα πάντα με την εταιρεία που το κατασκευάζει, τη Safran, και αναπτύσσει ταχύτητα από 100 έως 200 χιλιόμετρα και μπορεί να φέρει ωφέλιμο φορτίο, τα όπλα που σας είπα, 210 κιλών. Συλλέγει πληροφορίες, επιτηρεί, παρακολουθεί, μπορεί να στοχοποιήσει εχθρικές θέσεις και να δώσει πληροφορίες στις δυνάμεις μας, σε συστοιχίες, σε πολεμικά πλοία, σε μαχητικά αεροσκάφη, ούτως ώστε να πλήξουν εκείνα τους στόχους, αν δεν φέρει το Patroller τα όπλα του ή δεν μπορεί να φτάσει στο στόχο με τα όπλα του, και μπορεί να επιχειρήσει και σε θαλάσσια επιτήρηση, πράγμα που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα φυσικά λόγω των αχανών ελληνικών θαλασσίων εκτάσεων, ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας της χώρας. Προηγμένοι αισθητήρες, τελευταία λέξη τεχνολογίας, ραντάρ, ατρακτήδιο υψηλής ανάλυσης, το βοηθούν να μπορεί εύκολα να εντοπίζει κινούμενους στόχους και να δίνει πληροφορίες στις δυνάμεις μας, ούτως ώστε να είναι ακόμα πιο καθαρή η εικόνα του θεάτρου των επιχειρήσεων και των ελληνικών περιοχών, ούτως ώστε να μπορούν οι δυνάμεις μας από εκεί και πέρα να πράξουν τα αδέοντα. Κλείνοντας να σας πω ότι μπορεί να πραγματοποιεί και αποστολές ηλεκτρονικού πολέμου. Αυτά προς το παρόν. Αν σας άρεσε η εκπομπή, κάντε like, εγγραφή στο κανάλι σας και κοινοποιήστε τη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μην ξεχάσετε επίσης να μπείτε στην κεντρική σελίδα του καναλιού και να δείτε άλλες σημαντικές εκπομπές που έχουμε κάνει για την ενημέρωσή σας. Επίσης, δείτε τις κάρτες που θα εμφανιστούν στην τελική οθόνη αυτού του βίντεο. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας αγαπητοί φίλοι.